προσαρμοσμένη στις νέες υγειονομικές συνθήκες φορώντας μάσκες και χωρίς να πραγματοποιείται η λιτανία της εικόνας της Παναγίας, εορτάστηκε η κοίμηση της Θεοτόκου και στη Μονή Γωνιά στο Κολυμπάρι. Παρά τους περιορισμούς, πλήθος πιστών σε κλίμα κατάνοιξης προσκύνησαν τη χάρη της Παναγίας. Στην είσοδο του μοναστηριού, μάλιστα, άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας φρόντιζαν για την τήρηση των μέτρων προστασίας, υποδεικνύοντας διακριτικά τους κανόνες σε όσους δεν ακολουθούσαν τις προβλεπόμενες ενέργειες. Αμέλεια, δεν το πιστεύετε? Από αμέλεια. Νόμιζα ότι επειδή γίνεται σε εξωτερικό χώρο, ότι ίσως δεν χρειαζόταν. Αισθητή ήταν η παρουσία και του Ερυθρού Σταυρού, όπου μαζί με την Ελλάς προσέφεραν μάσκες στους αμελείς προσκυνητές. Δεν έλειψαν πάντως και όσοι συνειδητά προσήλθαν στη Μονή χωρίς μάσκα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες ήταν συγκεκριμένες, είτε με τη συμμόρφωση είτε με την αποχώρηση από το χώρο λατρείας, όπως την οικογένεια που παρακολουθείτε στους δέκτες σας. Λοιπόν, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι, αυτό που λένε, αλλά όχι αυτό που έχουν κάνει τόσο, έχουν κάνει τόσο. Δηλαδή είναι για μένα, ναι, είναι μια γρήπη. Δεν είναι αυτό που έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο έτσι, που το έχουν παρουσιάσει. Και το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων, πώς το κρίνετε? Πώς γίνονται τα κρουσμάτα? Πες μου, πού γίνονται τα τεστ με τα κρούσματα? Πού γίνονται τα τεστ με τα κρούσματα? Ορισμένοι δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση αυτή, ειδικά οι πιστοί στις εκκλησίες δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Έχει λίγο κόσμο από ό,τι βλέπω φέτος και είναι όλα όμορφα. Είναι ωραία ήταν σήμερα. Δηλαδή δεν περίμενε ο κόσμος να πέρασε στην ουρά. Ήταν πολύ όμορφα σήμερα. Οργανωμένα. Οργανωμένα και όμορφα, ναι. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Να έχουμε όλη υγεία. Να φύγει ο κορονοϊός. Να φύγει. Να έχει καλά τα παιδάκια μας πρώτα απ' όλα. Το κυριότερο. Είναι η συνέχειά μας. Και πρέπει να είναι υγιέστατα. Από εκεί και πέρα ο Θεός είναι μεγάλος. Θέλουμε να προσκυνήσουμε στην Παναγία για να είμαστε όλοι καλά. Να είναι τα πράγματα καλύτερα. Δεν έλειψαν και οι γενναίοι ηλικιωμένοι που αψήφισαν τον κίνδυνο για χάρη της θεομητορικής εορτής, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Να έχουμε υγεία και χαρά. Υγεία το προτιμότερο. Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Σκεφτήκατε στο και μια στιγμή λόγω κορονοϊού να μην έρθετε στην Παναγία? Όταν σκεφτώ να πάω σε Άγιο δεν με αυτό τίποτα. Στον προαύλιο χώρο τελέστηκε ο Εσπερινός με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά, ακολουθώντας τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής από την Ιερά Μονή, με τακτική απολίμανση των εικόνων και την προσφορά αντισηπτικών διαλυμάτων.